και κύριοι, χαίρετε. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη χαλάρωση των μέτρων κρούει υπό ΕΔΗΝ. Η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ δεν ανοιχνεύεται στα νοσοκομεία, τονίζουν οι εργαζόμενοι. Σε εξέλιξη οι εργασίες για το Open Mall της Καλαμαριάς. Σημαντικές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε όλο το Δήμο. Με φθαρμένα ελαστικά στους δρόμους, πολλά γιοταχή. Καθυστερούν τη συντήρηση οι οδηγοί. Με αργούς ρυθμούς προχωράει η μετάβαση στην κανονικότητα όσον αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων. Αυτή τη διαπίστωση έκαναν μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, τα οποία επισκέφτηκαν το νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπαν, στα περισσότερα νοσοκομεία λειτουργούν περίπου οι μισές από τις χειρουργικές αίθουσες. Παράλληλα, τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρθηκαν και στο θέμα του εμβολιασμού, τονίζοντας ότι ο κλάδος τους δίνει το παράδειγμα, αφού εμβολιάστηκε το 90% των υγειονομικών. Ενώ τόνισαν ότι ο κόσμος πρέπει να πιστεί με επιχειρήματα για το εμβόλιο και όχι με εξαναγκασμό. Στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της ΠΟΕΔΗΝ για να δει από κοντά τα προβλήματα που υπάρχουν και να έχει επαφές με τους υγειονομικούς. Όπως τόνισαν, η μετάβαση στην κανονικότητα προχωράει με ρυθμούς χελώνας παρά τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Οι υπεύθυνοι της ΠΟΕΔΗΝ έκαναν τραγικές διαπιστώσεις για την κατάσταση στα νοσοκομεία, καθώς τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν λιγότερες από τις μισές χειρουργικές αίθουσες. Για παράδειγμα, το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί 3 από 10 που λειτουργούσε, το Παπαγεωργείο λειτουργεί 7 από 14, το ΑΧΕΠΑ λειτουργεί 3 από 10. Εδώ το Γεννηματάς λειτουργεί 3 από 9, λειτουργούν λιγότερες από τις μισές χειρουργικές αίθουσες. Αυτό που τονίζουν εμφατικά είναι πως τα τακτικά ιατρεία δεν λειτουργούν για να έρθουν οι πολίτες και να εξεταστούν, αφού αποτελούν εμβολιαστικά κέντρα. Ενώ επισήμαναν ότι δεν υπάρχουν γιατροί και προσωπικό για να λειτουργήσουν τις χειρουργικές αίθουσες και δεν υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας ώστε να γίνουν σοβαρά χειρουργία. Στο δικό μας νοσοκομείο εξακολουθούν τα χειρουργεία που είχαν δοθεί για κρεβάτια για νοσηλεία διασωληνωμένων να είναι κλειστά. Υπάρχει μια λίστα μεγάλη αναμονής στα χειρουργικά περιστατικά και ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει άλλο και δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα για να χειρουργηθεί. Τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρθηκαν στο θέμα του κορονοϊού και τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, λέγοντας πως τα μεγάλα όπλα της κοινωνίας ενάντια στην πανδημία είναι ο μαζικός εμβολιασμός, τα μέτρα ατομικής προστασίας και η σωστή ιχνηλάτιση. Πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, είναι χρέος. Είναι υποχρέωσή μας, είναι καθήκον να εμβολιαστούμε, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους ασθενείς. Εξάλλου εμείς χάσαμε 27 συναδέλφους από κορονοϊό, πληρώσαμε ακριβά το τίμημα. Θα πρέπει η κυβέρνηση με πειθό, με επιχειρήματα να πείσει όλους τους πολίτες ότι είναι χρέος τους να πάνε να εμβολιαστούν, καταρχήν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και κατά δεύτερο λόγο τους συμπολίτες και ειδικότερα εμείς οι υγειονομικοί, τους ασθενείς, γιατί ήδη έχουμε θρηνήσει 27 συναδέλφους οι οποίοι απεβίωσαν λόγω του COVID. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το καλό παράδειγμα σε όλους το έχουν δώσει οι υγειονομικοί, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. Πάνω από το 92% των εργαζομένων έχει εμβολιαστεί. Υπάρχει ένα ποσοστό που έχει νοσήσει και έχει αποκτήσει αντισώματα, άρα αυτό πάει ακόμη πιο πίσω και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συνάδελφοι για λόγους υγείας και σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού δεν μπορούν να το κάνουν. Είμαστε από τις ίσως η μοναδική κοινωνική ομάδα που έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό συμμετοχής στους εμβολιασμούς. Το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υγειονομικοί, οι οποίοι είναι μακράν η κοινωνική ομάδα που έχει εμβολιαστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό και δείχνει ότι με την πειθό μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι με τον εξαναγκασμό. Αυτό που περιμένουν το επόμενο διάστημα είναι ο κόσμος να πιστεί με σωστά επιχειρήματα να κάνει το εμβόλιο και όχι να υπάρξει εξαναγκασμός για να γίνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, όπως λένε, η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και πρέπει να φυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες για την αναβάθμιση του κέντρου της Καλαμαριάς, αισθητικά και λειτουργικά στο πλαίσιο της δημιουργίας Open Mall. Τα έργα αναμένεται να δώσουν πνοή στον εμπορικό κόσμο της περιοχής, ενώ θα γίνουν και σημαντικές παρεμβάσεις στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, το φωτισμό και φυσικά θα υπάρξει περισσότερο πράσινο για να βελτιώσει την αισθητική του περιβάλλοντος. Φαγάνες, φορτηγά, σκαπτικά μηχανήματα επί το έργο. Συνεργεία με εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκονται επιποδώς και εργάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς εν μέσω καύσωνα, αναβαθμίζοντας το κέντρο της Καλαμαριάς αισθητικά και λειτουργικά στο πλαίσιο της δημιουργίας Open Mall. Το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τα πράγματα και θα έχουμε έναν πολύ όμορφο δρόμο
εδώ, ο οποίος θα μπει μέσα στο γενικότερο έργο του Open Mall. Καλά κάνανε και ξεκινήσανε γιατί χρειαζότανε. Ο δρόμος ήταν σκοτεινός, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε πεζοδρόμια, ούτε τίποτα. Για τους επόμενους τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα γίνουν παρεμβάσεις κατά μήκος της οδού Μητροπολίτου Χρυσάνθου και στις οδούς Τριανταφυλλίδη και Ξενοφόντος. Επιπλέον, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρήθηκε προσωρινά η χρήση μέρους οικοπαίδου του Δήμου επί της οδού Μουρουζιδών, στον εργολάβο του έργου για εργοταξιακή χρήση. Πιστεύω και εύχομαι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς αυτά τα έργα, γιατί είναι καλό γενικά να υπάρχει κίνηση και από άποψη για τα μαγαζιά. Και νομίζω το περιβάλλον θα γίνει πολύ πιο όμορφο. Το πάρκινγκ μας διαφέρει. Να υπάρχει θέσεις και φθηνές. Ιδέα αλλιώς έτσι τώρα αυτό που θα γίνει νομίζω ότι είναι το καλύτερα. Θα βοηθηθεί εδώ ο εμπορικός κόσμος, τα καταστήματα. Θα βοηθεί. Σίγουρα. Η επιλογή του χρόνου των εργασιών δεν είναι τυχαία, καθώς ο Δήμος θέλησε να υπάρχει μειωμένη κίνηση λόγω θερινής περίοδου, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες και ο εμπορικός κόσμος, με δεδομένο ότι το έργο στοχεύει στη δημιουργία συνθήκων άνεσης, ασφαλούς κινητικότητας σε όλους τους χρήστες, χωρίς αποκλεισμούς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο για να έχουμε τη μικρότερη δυνατή ενόχληση για τα καταστήματα αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί κακά τα ψέματα, επειδή θα γίνει έργο σε βάθος. Θα σκαφτεί όλος ο δρόμος, θα αλλαχτούν δίκτυα, θα αλλαχτούν πεζοδρόμια, φωτισμός κτλ. Θα υπάρχει μια ενόχληση. Θετικό, εννοείται, πολύ θετικό. Βέβαια λίγο θα είναι δύσκολο μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Για μας που έχουμε τα μαγαζιά εδώ. Σεπτεμβρίου θα τελειώσει. Μας είπανε ένα τρίμηνο τουλάχιστον μέχρι εδώ. Η μετατροπή των δρόμων της περιοχής μελέτη σε δρόμους με ήπια κυκλοφορία έχει σαν στόχο την ανάγκη για μείωση των ταχυτήτων των οχημάτων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δίνοντας προτεραιότητα στους ευάλωτους χρήστες της οδού, πεζούς, δικυκλιστές και άτομα με ειδικές ανάγκες και την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών. Πιστεύω θα βοηθήσουν αρκετά γιατί θα διαμορφωθεί ο χώρος και θα μπορούν να έρχονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα οι πελάτες. Γιατί όχι, και βέβαια θα τη βοηθήσουν. Ήδη ξεκίνησε, ήδη ξεκινάνε να τη βοηθάνε. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Η δημιουργία Open Mall θα εξοραίσει τους δρόμους, θα βελτιώσει την αισθητική του περιβάλλοντος με παροχή περισσότερου πρασίνου και φύτευση, αλλά το πιο βασικό, θα βοηθήσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα στον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Όπως όλα τα πράγματα, αν είναι κάτι που περιμένουμε να πέσει μόνο από τον ουρανό και εμείς να μην κάνουμε τίποτα και να έρχονται να πέφτουν λεφτά από πάνω, δεν πρόκειται να γίνει. Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτά τα προγράμματα της προώθησης, της διαφήμισης περιοχής, των προσφορών, των ηλεκτρονικών βοηθημάτων για να φέρουμε πελάτες. Αυτό θα μας δυσκολέψει. Γίνεται λίγο πανικός με την κίνηση, με τα αυτοκίνητα. Τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, οπότε θα είναι πιο εύκολα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 983.500 ευρώ και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη απόσπαση των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης εξέφρασαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επισκέφτηκαν το εργοτάξιο μέσα στην εβδομάδα. Οι βουλευτές του κόμματος κατηγόρησαν την κυβέρνηση τόσο για το θέμα του αρχαιολογικού ευρήματος, το οποίο αποτελεί ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, όσο και για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του έργου του Μετρό. Επίσκεψη στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από την τομεάρχησα του Τμήματος Πολιτισμού, βουλευτή Ιάννα Γνωστοπούλου, τον τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτή Νίκο Παπά, τους βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Χρήστο Γιαννούλη, Κατερίνα Νατοπούλου και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, καθώς και άλλα στελέχη του κόμματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει είναι η έγερση αξιώσεων εκ μέρους του αναδόχου λόγω των καθυστερήσεων. Αρχαιολόγος ξενάγησε και ενημέρωσε τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επισκέφτηκαν τις αρχαιότητες που έχουν βρεθεί στο σημείο για τη σπουδαιότητα, την ιστορική και πολιτιστική τους αξία. Είναι εκπληκτικό πώς βλέπουμε τη συνέχεια, επάνω οι εμπορικοί δρόμοι και από κάτω οι ίδιοι εμπορικοί δρόμοι. Αυτό δεν το έχουμε ούτε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε καν στην Κωνσταντινούπολη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τα ευρήματα, τόνισαν την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του Αττικού Μετρό απόσπαση των αρχαιοτήτων. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, οι αρχαιότητες πρέπει να παραμείνουν κατά χώραν, συμπληρώνοντας πως εφόσον αποσπαστούν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής τους.
Παράλληλα, επισήμαναν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρομολογήσει λύση που διασφάλιζε τόσο την παραμονή των ευρημάτων, όσο και την ολοκλήρωση του έργου και λειτουργίας του μετρό. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Είναι ένα συγκλονιστικό μνημείο, πάνω στο οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ασκηθεί μια νέου τύπου βαρβαρότητα. Δεν το ευχόμαστε, αλλά φαίνεται ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που επισκεπτόμαστε αυτό το μνημείο, αυτόν τον αρχαιολογικό θησαυρό, αυτόν τον πλούτο της Ελλάδας, σε αυτή την αυθεντική και ακέραιη μορφή του που έμεινε 18 ολόκληρους αιώνες. Για να έρθει μια κυβέρνηση σήμερα να τα σηκώσει, να τα αποσπάσει, να τα καταστρέψει, να τα μεταφέρει αλλού. Μια ανακάλυψη, ένας αρχαιολογικός τόπος, ο οποίος δεν δίνει αξία μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δίνει αξία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μεγάλοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να διατηρηθούν τα μνημεία κατά χώρα. Η μεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Μετρό Θεσσαλονίκης φέρνει δυσφορία στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εξαπολύουν βέλη κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή, κατηγορώντας τους για απόφαση αλλαγής του ήδη υλοποιούμενου σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός ήταν να λειτουργούν οι υπόλοιποι σταθμοί από το τέλος του 2020. Ο λόγος για τον οποίο οι Θεσσαλονικείς αυτή τη στιγμή δεν έχουν μετρό σε λειτουργία είναι το γεγονός ότι ξύπνησε μια ωραία πρωί ο κύριος Μητσοτάκης και αγκαζέ με τον κύριο Καραμαλή αλλάξαμε τον ήδη υλοποιούμενο σχεδιασμό. Γιατί η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα από το καλοκαίρι του 19 δεν έχει προχωρήσει τους 17 άλλους σταθμούς του έργου. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει αυτήν που καταστρέφει τα αρχαία, κοστίζει περισσότερο και καθυστερεί το έργο περισσότερο. Περιμένουμε απαντήσεις. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν πως θα βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών και της κοινωνίας και θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και επικουρικά στα αιτήματα της επιστημονικής κοινότητας και των ζωντανών δυνάμεων της πόλης που αξιώνουν το σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά και την ταχεία υλοποίηση του έργου. Σοβαρές είναι οι ελλείψεις που παρατηρούνται στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, καθώς το προσωπικό και τα ασθενοφόρα που υπάρχουν δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες και το πλήθος των περιστατικών που αντιμετωπίζουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν τη Χαλκιδική. Οι κάτοικοι ζητούν την αναβάθμιση του κέντρου υγείας, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις διακομιδές ασθενών και να μην κινδυνεύουν φυσικά ανθρώπινες ζωές. Η Χαλκιδική αναμένεται και φέτος το καλοκαίρι να πλημμυρίσει από Έλληνες και ξένους επισκέπτες και τουρίστες, με την Κασάνδρα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να αριθμεί περί τους 100.000 κόσμο. Οι ανάγκες όσον αφορά την ιατρική κάλυψη, τη φροντίδα και τις πρώτες βοήθειες μεγαλώνουν τέτοια εποχή και σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής είναι ένα πάγιο αίτημά τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πρέπει να έρθουν γιατροί, γιατί το καλοκαίρι τουλάχιστον έχει πολύ κόσμο. Και δεν προλαβαίνουν. Προσωπικό και ασθενοφόρα. Να υπαρκούν. Με ένα, δύο, τρία, πέντε, πόσα. Πρέπει να υπάρχουν. Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι διασώστες των ασθενοφόρων στο κέντρο υγείας Κασάνδρας καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να φέρουν εις πέρα στη δύσκολη αποστολή τους. Όμως ο αριθμός τους δεν επαρκεί, ειδικά τώρα την κρίσιμη θερινή περίοδο, για να καλύψει το πλήθος των περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ήρωες είναι. Γιατί κάθονται διπλωμάτιες και κάθονται τα παιδιά, εξυπηρετούν τον κόσμο. Ειδικά για τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 2 ασθενοφόρα. Με το πλήρωμά τους βέβαια και τους γιατρούς και τους... Γιατί με την κίνηση που υπάρχει και ατυχήματα υπάρχουν και με αυτό το COVID που γίνεται συνέχεια του Αλυσβερίση, δυστυχώς. Έχουμε μεγάλη έλλειψη. Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό, ενώ ζητούν από τους αρμόδιους να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει 24ωρη κάλυψη από ασθενοφόρα, κάτι που δεν συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις διακομιδές ασθενών και πολύ περισσότερο να ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Όταν έχει μεγάλη πολύ κοινή η δρόμη μας, δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει άλλο ένα παράρτημα, πιστεύω, ώστε να είναι μοιρασμένο. Να μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο και είναι δύσκολο για αυτούς. Αυτό που ζητάει η πλειοψηφία του κόσμου είναι να γίνει άμεση αναβάθμιση στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, καθώς όπως τονίζουν οι κάτοικοι, είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στο νοσοκομείο Πολυγύρου όταν πρόκειται για κάποιο πιο σοβαρό περιστατικό, αφού το κέντρο υγείας παρέχει μόνο τις πρώτες βοήθειες. Έτσι όπως το λειτουργούν είναι μόνο για να σε στέλνουν στον Πολύγυρο. Αυτό είναι. Πηγαίνει στο κέντρο υγείας και σε στέλνουν στον Πολύγυρο. Δηλαδή δεν υπάρχει νοσοκομείο, μόνο Πολύγυρος είναι. Μια κτηνογραφία να θες να βγάλεις πρέπει να πας στον Πολύγυρο.
Δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Είναι για πρώτες βοήθειες μου. Έτσι όπως το έχουν. Πρέπει να αναβαθμιστεί. Σε ένα κέντρο υγείας που αν έχει τρία άτομα νοσηλευτές ή ξέρω εγώ πέντε και σε βάρδια ένα και ένα. Τι. Μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε αυτή τη φοβερή σεζόν εδώ. Όλη η Ευρώπη και η μισή Ελλάδα έρχεται εδώ. Με δεδομένο ότι χρόνος δεν υπάρχει, καθώς οι πρώτοι τουρίστες έχουν έρθει στην περιοχή, αυτό που αναμένουμε είναι η υλοποίηση των υποσχέσεων για στελέχωση του δυναμικού που θα προσφέρει καλύτερη ιατρική φροντίδα σε όλους. Πάμε τώρα να δούμε στο επόμενο βίντεο πώς εμείς πρακτικά μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας το καλοκαίρι. Η σωστή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου μας είναι αναγκαία σε συνθήκες αφόρητης ζέστης και καύσωνα. Η τακτική συντήρησή του βελτιώνει την ποιότητα ζωής αλλά και τη διαδικασία της οδήγησης. Το κόστος μιας συντήρησης σε ένα γιοταχή ξεκινά μόλις από 40 ευρώ. Οι ιδανικές συνθήκες οδήγησης εξαρτώνται από τη συντήρηση του κλιματισμού την οποία θα πρέπει να κάνουμε στο αυτοκίνητό μας. Οι περισσότεροι οδηγοί το αφήνουν είτε από αμέλεια είτε από έλλειψη χρημάτων. Λόγω οικονομικών δυσκολιών πλέον ο κόσμος δεν τα συντηρεί. Έρχεται πλέον μόνο όταν έχει πρόβλημα και το φτιάχνει. Αν δεν χαλάσει το κλιματιστικό δεν έρχεται. Ενώ ο σωστός ο τρόπος είναι να συντηρούμε το κλιματιστικό μας πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Με τις συνθήκες αφόρητης ζέστης που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί είναι οι οδηγοί που καταλήγουν στους ηλεκτρολόγους. Όχι για βλάβη, μόνο για συντήρηση υπολογίζεται είναι από 50 ευρώ μέχρι 80 ευρώ. Το συντηρεί. Αρκεί το κόστος να είναι χαμηλό. Άμα είναι χαμηλό το κόστος, θα το συντηρείς. Τώρα, αν έχει κάποια βλάβη το αυτοκίνητο, σωλήνες, κομπρεσέρε, το κόστος ανεβαίνει ακριβά και τα αφήνει τα αμάξι χωρίς κλιματισμό. Ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος του κλιματισμού στο αυτοκίνητο δεν θα κοστίσει τελικά τόσα πολλά αν οι οδηγοί τηρήσουν την κανονική συντήρηση του συστήματος. Αν δεν συντηρήσουμε τον κλιματισμό, τι προβλήματα δημιουργούνται? Στον χρόνο διάρκειας, αν το αφήσουμε το air condition, το αυτοκίνητο, χωρίς να το κάνουμε service, το κλιματιστικό, θα χαλάσει το κομπρεσέρ πιο γρήγορα. Θα μείνει χωρίς κλιματισμό τα αμάξι. Δεν κάνει κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο σαν αυτοκίνητο, σαν λειτουργία του αυτοκίνητου. Αν το αυτοκίνητο δεν είναι φορτισμένο σωστά με ψυκτικό υγρό με φρέον, υπερθερμαίνεται ο συμπιεστής και μπορεί να χαλάσει ο συμπιεστής μας και να κινητοποιηθεί μέχρι και το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι ο λόγος στο οποίο πρέπει να γίνεται έλεγχο κάθε χρόνο από έναν τεχνικό. Σύμφωνα με τους ηλεκτρολόγους, οι οδηγοί αποφασίζουν τελικά να κάνουν τη συντήρησή τους στην περίπτωση που δεν χρειάζονται αρκετά χρήματα. Σέρβις του κλιματισμού είναι να δούμε το φρέο, τα υγρά του κλιματισμού, το λάδι. Κάνουμε καθαρισμό μέσα για τους μύκητες, φίλτρο καμπίνας, για το χώρο μέσα για να αναπνέει πιο καθαρό αέρα. Και τώρα το σέρβις κάτι άλλο δεν έχει. Πλένουμε τα ψυγεία να έχει καλό απορρόφηση ο ανεμιστήρας. Μια φορά το χρόνο ή ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να γίνει το καθαρισμός του κλιματιστικού, ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του και η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας όπου συσσωρεύονται βρωμιές και μικροοργανισμοί. Δεν είναι όμως μόνο το κλιματιστικό που πρέπει να συντηρείται. Ένας μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων κυκλοφορεί στους δρόμους με παλιά και φθαρμένα ελαστικά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους επιβαίνοντες όσο και τους διερχόμενους. Σύμφωνα με έρευνες, το 20% των ελαστικών που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους είναι σοβαρά φθαρμένα. Αυτοκίνητα κυκλοφορούν με φθαρμένα ελαστικά και αποτελούν κινητές βόμβες στο οδικό δίκτυο της χώρας. Σύμφωνα με έρευνες, το 20% των ελαστικών που κυκλοφορούν στον δρόμο είναι φθαρμένα. Ναι, το οποίο δεν είναι πλέον λάστιχο. Είναι 11 χρονών. Άμα δεις εδώ πέρα την ημερομηνία του, είναι 14η εβδομάδα του 2010. Δηλαδή έχει κλείσει 11 χρόνια. Και αυτά αλλάχθηκαν προχθές. Έχει καταξεραθεί αυτό το λάστιχο. Αυτό εδώ, αν το βάλεις στο στεγνό να πατήσει ένα φρένο σε σχέση με το καινούριο αντίστοιχο, έχει τουλάχιστον γύρω στα 6 μέτρα διαφορά στο στεγνό και δεν μιλάω για το βρεγμένο. Αλλάζουν τελείως τα πράγματα εκεί πέρα τα δεδομένα. Τα φθαρμένα ελαστικά είναι από τις πλέον συνήθεις αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, αφού το ανεπαρκές βάθος πέλματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος. Η χαμηλή πίεση προκαλεί προβλήματα στο χειρισμό του αυτοκινήτου. Το θέμα το μεγάλο είναι ότι πρέπει όταν πάμε σε ένα μαγαζί και το πιστευόμαστε, έτσι, αυτό που μας λέει, αυτό να μπορέσουμε να κάνουμε. Γιατί όταν λέμε ότι ένα λάστιχο, ας πούμε, είναι 3 χρόνια, 40.000 χιλιόμετρα και θέλει αλλαγή και εμείς το τραβάμε και φτάνουμε τα 5, τα 6, τα 7, τα 10 χρόνια, σε μια περίπτωση που θα χρειαστεί ένα φρενάρισμα ή μια απότομη αλλαγή λωρίδας, δεν θα το έχουμε. Ήρθε η ώρα, τους έπιασαν τα 40.000 χιλιόμετρα. Εδώ τα είχα αλλάξει τα λάστιχα, γιατί όταν τον πήρα το αμάξι μεταχειρισμένο,
Ήρθα κατευθείαν και άλλαξα τα λάστιχα που είχε από τον έμπορο. Και ναι, είναι το μόνο σημείο επαφής με τον δρόμο, δεν υπάρχει άλλο στα μάξι. Οπότε τα λάστιχα είναι το α και το ω για τα μάξι. Η βασική αιτία για την οποία κόβονται τα αυτοκίνητα που περνούν τεχνικό έλεγχο είναι τα φθαρμένα ελαστικά. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας φοβάται να επενδύσει τα λεφτά του πάνω στα λάστιχα. Νομίζω ότι άμα κάνει ένα σέρβις καλό ή άμα φτιάξει τις λαμαρίνες του τριγύρω, είναι ασφαλής. Τα λάστιχα είναι το τελευταίο που θα κοιτάξει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Επικίνδυνα είναι τα λάστιχα όταν έχουν κάποια χρόνια επάνω τους, τα οποία έχουν εξεραθεί και έχουν ανοίξει. Και επίσης επικίνδυνα είναι και τα φθαρμένα ελαστικά. Δηλαδή τα ελαστικά αυτά βλέπετε έχουν φαγωθεί. Ήταν για άλλαγμα. Ήρθε ο κύριος, ορίστε, τα άλλαξε. Δεν δίστασε να τα αλλάξει δηλαδή. Τώρα το λάστιχο είναι το νούμερο ένα στο αυτοκίνητο από επικίνδυνοτητα. Όλοι είμαστε σφιγμένοι. Όλοι κοιτάμε να πάρουμε μια καλύτερη τιμή κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, ειδικά οι νεότεροι οδηγοί θεωρούν σχεδόν τα έχουν σταματήσει τα μπαζάρια. Οι εποχές που οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ξόδευαν πολλά χρήματα για την αγορά των ελαστικών τους ανοίγουν πια στο μακρινό παρελθόν. Οι περισσότεροι στρέφονται στα φθηνά ελαστικά επειδή τα χρήματα που έχουν να διαθέσουν δεν επαρκούν για την αγορά ακριβότερων και ποιοτικά καλύτερων ελαστικών που παρέχουν τη μέγιστη άνεση και ασφάλεια. 2 μήνες περίπου έχουν περάσει από το άνοιγμα της αγοράς μετά την πολύμηνη καραντίνα και οι καταστηματάρχες στα μαγαζιά των αμπελοκήπων δηλώνουν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για εκείνους, αφού ο τζίρος τους έχει πάρει την κατιούσα. Όπως λένε οι καταναλωτές, προτιμούν να αγοράζουν τα άκρως απαραίτητα και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, καθώς το πορτοφόλι για τους περισσότερους είναι άδειο. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι καταστηματάρχες στην αγορά των αμπελοκήπων, καθώς βλέπουν την κίνηση στα μαγαζιά τους να μην είναι αυτή που θα περίμεναν σχεδόν 2 μήνες μετά την πολύμηνη καραντίνα. Δεν είναι πάρα πολύ καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Η αγορά μας είναι πάρα πολύ πεσμένη ως καθόλου. Ό,τι μας λείπει παίρνουμε, παιδιά, δεν παίρνουμε τίποτα παραπανήσιο. Όπως λένε, τα μηνύματα που πήραν το πρώτο δεκαήμερο ήταν άκρως ενθαρρυντικά, αφού αρκετοί πελάτες έκαναν τα ψώνια τους γεμίζοντάς τους με αισιοδοξία. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική και ίσως απογοητευτική για αυτούς. Όχι τόσο καλά, όχι όσο περιμένουμε. Για τι μείωση μιλάμε, κύριε? Τώρα δεν κοίταξα, αλλά υπάρχει μείωση. Υπάρχει μείωση. Αρκετή. Ο κόσμος δεν ψωνίζει και τόσο πολύ, αλλά δεν πάμε να κινείται. Από τότε που δώσαν, να πούμε, την ελευθερία στον κόσμο, ψωνίζουμε. Βγαίνουν οι κάτοικοι. Δεν κάθονται μέσα στο σπίτι τους. Η πλειοψηφία του κόσμου, όπως επισημαίνουν, προτιμάει να κάνει την βόλτα του, όχι όμως να αγοράζει από τα καταστήματά τους. Με αποτέλεσμα η δουλειά τους να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ο τζίρος τους να μειώνεται δραματικά. Τίποτα. Ωραία, καμία σχέση. Πόσο μείωση μπορεί να πούμε? 60%. 70%. Γενικά έχει μειωθεί αρκετά η κίνηση σε όλη την αγορά. Πιο πολλοί άνθρωποι πιστεύω πηγαίνουν να πίνουν τον καφέ τους ή να φάνε κάπου σε κάποιο εστιατόριο παρά να ψωνίσουν. Δηλαδή κάπου έχει φτάσει σε ένα κατακαιρματισμό όλο αυτό. Ο κόσμος είχε ανάγκη να ψωνίσει, βγήκε να ψωνίσει. Δηλαδή σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή, είστε καλύτερα ή χειρότερα? Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί είχαμε πολύ κενό κλειστό κατάστημα αυτό. Οι καταστηματάρχες τονίζουν πως το μεγάλο πρόβλημα του καταναλωτικού κοινού είναι η τεράστια ανασφάλεια που έχει και η αβεβαιότητα για το αύριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Έτσι, οι πελάτες αφήνουν στην άκρη τις αγορές, δίνοντας προτεραιότητα στην πληρωμή των λογαριασμών για να τα φέρουν βόλτα. Χρήματα δεν έχει, τι να φοβάται. Χρήματα δεν έχει ο κόσμος, τι να φοβάται. Ο άλλος αν έπαιρνε χι μισθό και έμεινε τώρα με τα 534, πού να τα πρωτώ. Έτσι, το ρεύμα θα το πληρώσει, το τηλέφωνο θα το πληρώσει, όλα θα τα πληρώσει. Δεν μπορεί και στο τέλος θα του μείνει τίποτα. Φοβάται. Όχι τον κορονοϊό. Φοβάται τις εξελίξεις, το οικονομικό, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όταν όλοι είναι σε αναστολή και τα χρήματα είναι ακόμα πιο κάτω, ποιος θα βγει στην αγορά? Τώρα, αυτό που περιμένουν οι επαγγελματίες στην αγορά των αμπελοκήπων είναι κατά την καλοκαιρινή περίοδο και με την έλευση των τουριστών να έχουν την κίνηση που προσμένουν, ώστε να γεμίσουν μετά από πολύ καιρό τα ταμεία τους. Την ίδια στιγμή τώρα κάποιοι άλλοι κάνουν χρυσές δουλειές. Επιτίδιοι που τις τελευταίες ημέρες ρημάζουν και πάλι στην περιοχή της Χαριλάου τις πόρτες από τις οικοδομές, τις πολυκατοικίες, κλέβοντας λοιπόν από αυτές τα πόμολα. Ο λόγος γνωστός, να πουλήσουν τον μπρούτσο, το χαλκό ή το αλουμίνιο και να βγάλουν μεροκάματο τη στιγμή που οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αγανακτήσει κυριολεκτικά. Βλέπουν τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν από τη δράση των αρπακτικών, όπως χαρακτηρίζουν τους επιτίδιους. Προτιμούν τα συγκεκριμένα ήδη. Ναι, γιατί αυτά είναι μπρούτζινα. Γιατί αυτά είναι μπρούτζινα. Ξέρουν, το καταλαβαίνουν
Αλλά το πιάσε και στο κέρι σου είναι πολύ πιο βαρύ από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, οι επιτίδοι έχουν πάει τη δράση τους σε άλλο επίπεδο και έχουν αναγάγει την κλεψιά παντός είδους σε επιστήμη. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα Σπύρα έχει βάλει στο μάτι άκουσον άκουσον τα πόμολα από πολυκατοικίες στην περιοχή Χαριλάου. Δεν είναι άσχετοι οι άνθρωποι, είναι και σχετικοί. Βέβαια, εξουδιά τους είναι, έτσι. Εξουδιά τους είναι το κλέψιμο. Ούτε ξέρουν ποιο να πάρουν. Μέσα σε δύο μόλις ημέρες, οι άγνωστοι έχουν αφαιρέσει με ταχυδακτυλουργικό τρόπο από τις εξώπορτες των πολυκατοικιών πλήθος από πόμολα. Η περιοχή γύρω από την κεντρική οδό Μαρασλή έχει γίνει στόχος της οργανωμένης πείρας, ενώ περιστατικά κλοπών έχουν αναφερθεί στις οδούς Αδριανουπόλεως, Αλκμίνης και Αμφιτρίτης. Τουλάχιστον 9 περιπτώσεις εδώ στη γειτονιά. Και όλες το ίδιο βράδυ. Άρα είναι κάτι που γίνεται οργανωμένα. Ναι, ναι. Είναι συγκεκριμένη σπίρα. Έτσι, είναι εσκεμμένο. Παίρνουν τον μπρούτζο. Ο μπρούτζος είναι πολύ ακριβός αυτή τη στιγμή. Και ό,τι τους γυαλίζει στο μάτι, το παίρνουν. Ο λόγος που οι επιτίδοι αφαιρούν από τις εξώπορτες των πολυκατοικιών τα πόμολα είναι για να πουλήσουν τον πολύτιμο για αυτούς μπρούτζο, τον χαλκό, το αλουμίνιο ή το σίδηρο και να βγάλουν κέρδος. Αν και το παράδοξο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν δίστασαν να πάρουν ακόμη και πλαστικά πόμολα. Κλέψανε πόμολα από πάρα πολλές οικοδομές. Και πόμολα όχι αξίας. Όχι κάποια δηλαδή που ήταν μπρούτζινα πιθανότητα για να τα πουλήσουν και άλλα και πλαστικά. Πρέπει να είναι κλέφτες που παίρνουν τα μπρούτζινα τα πόμολα από τις εξώθυρες. Πανελλημένα έρχονται εδώ και μου ζητάνε και του πουλάω τα χερούλια. Και δίπλα ακριβώς και στην οικοδομή δίπλα το πήρανε και πιο πάνω και όλη η γειτονιά δηλαδή. Όπως θα δείτε και εσείς, στο σημείο αυτό έγινε η παραβίαση της πόρτας. Οι δράστες εισήλθαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και κατάφεραν να αφαιρέσουν το πόμολο. Αφού υπάρχουν τόσοι διαρρήκτες κλέφτες. Ή αυτοί που μαζεύουν σίδερα για τέτοια. Και τι πρέπει να κάνουμε. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ιδιαίτερα αναστατωμένοι αλλά και αγανακτισμένοι αφού, όπως λένε, το φαινόμενο έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα στο πώς θα εισέλθουν και θα εξέλθουν από τις πολυκατοικίες, ενώ πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποια επίθεση και στις οικίες τους. Σήμα κινδύνου τώρα εκπέμπουν σε μια άλλη γειτονιά της Θεσσαλονίκης οι φτελιές στην οδό Αλεξάνδρου Σβόλου. Ένα έντομο πλήττει κάθε χρόνο τέτοια εποχή όλα τα δέντρα της περιοχής, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Κάτοικοι και καταστηματάρχες με παράπονο τονίζουν ότι τα σκουλίκια, οι κάμπιες και μια κολώδης ουσία βρωμίζουν τα πεζοδρόμια και τα μαγαζιά αλλά και τα οχήματά τους. Ζητούν μάλιστα από τη Δημοτική Αρχή να βάλει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Εικόνες αποκαρδιωτικές. Οι φτελιές στην οδό Αλεξάνδρος Βόλου αργοπεθαίνουν. Το έντομο, γκαλερουτσέλα, έχει πλήξει ανεπανόρθωτα όλα τα δέντρα της περιοχής, τα οποία έχουν τρυπήσει και σιγά σιγά θα κυτρινίσουν, ενώ οι κάμπιες και τα σκουλίκια κατεβαίνουν από τα δέντρα και φτάνουν μέχρι τις εισόδους μαγαζιών και πολυκατοικιών. Ξεκινάνε κάπου τώρα περίπου, Ιούνιο. Και τον Αύγουστο κορυφώνεται, τον Αύγουστο δεν πρέπει να μαζεύουμε σκουλίκια. Δηλαδή όταν κλείνουμε για 15 μέρες και γυρνάμε κάπου τέλη Αυγούστου ας πούμε, μπαίνουν και μέσα στο χώρο ας πούμε. Θα αρχίσουν τα σκουλίκια τώρα να κατεβαίνουν κάτω από τα δέντρα, αυτό γίνεται. Έρχονται μέχρι και τις πολυκατοικίες, Μέχρι μέσα μπαίνουν, ναι, μέχρι που να ψηφίσουν. Μπαίνουν μέχρι μέσα. Τα πλάνα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Τα πεζοδρόμια και οι οροφές των οχημάτων έχουν κυριολεκτικά βομβαρδιστεί από μια κολώδη ουσία και από τις κάμπιες και τα σκουλίκια, ενώ η βρωμιά και η δυσοσμία φθάνουν τους κατοίκους στα οριά τους. Είναι τώρα πιο έντονο τα τελευταία χρόνια που προφανώς υπάρχει αυτό το ζυζάνιο, αυτές οι κάμπιες που κατατρώγουν όλα τα φύλλα. Έτσι λοιπόν τώρα το πολύ μέσα σε 1-1,5 μήνα θα δούμε όλα αυτά τα φύλλα να είναι κατακίτρινα. Οι κάμπιες ήδη τώρα αν δείτε τα φύλλα είναι διάτρητα από τις κάμπιες. Γίνεται αυτό το θλιβερό φαινόμενο που είναι όλα κίτρινα σαν ένα άσχημο φθινόπωρο. Συνέχεια πέφτει ένα κολαγόνο το οποίο τα αυτοκίνητα τα διαλύει. Πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια κολλάνε. Με τα σκουλίκια επίσης, παλιά πέφτανε και σκουλίκια. Δεν είναι τραγική κατάσταση. Έχει εδώ και 6-7 χρόνια που ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με αυτό το σκουλίκι. Τα κάνει όλα χάλια. Έχει δύο φορές το χρόνο περίπου είναι και γίνεται χαμός, πολύ βρωμιά, πολύ βρωμιά.
Καταστηματάρχες και κάτοικοι της οδού Αλεξάνδρου Σβόλου είναι αγανακτισμένοι και απογοητευμένοι, καθώς, όπως λένε με παράπονο, το φαινόμενο παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όμως να έχει βρεθεί μια λύση. Μάλιστα, επισημαίνουν πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να αναλάβει δραστικά μέτρα, ώστε το φαινόμενο να μειωθεί ή στην καλύτερη περίπτωση να εξαλειφθεί οριστικά. Κάθε χρονιά έχουμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε αναφερθεί συνέχεια στο Δήμο, δεν γίνεται τίποτα. Κόλλες, τα μαγαζιά, μέσα, ζουζούνια, ό,τι θέλετε. Έχουμε τρελαθεί με όλα τα εντομοκτώνα. Κατά καιρούς έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο, έχουμε μιλήσει με άτομα που επικοινωνούν με τον Δήμο και τους λένε ότι ψεκάζουν. Αλλά το ξέρω, το πρόβλημα παραμένει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται πραγματικά, αλλά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Τι να σας πω, 10 χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά. Σε έναν μήνα δεν θα έχουν φύλλο καθόλου. Θα είναι όλα πεσμένα κάτω. Δεν τα ραντίζουν, δεν γίνεται τίποτα. Το έντομο καταστρέφει ανεξέλεγκτα το φύλλωμα των φτελιών, στερώντας οξυγόνο, δροσιά και σκιά κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και αισθητική απόλαυση του ελάχιστου πρασίνου που διαθέτει η πόλη. Δεν έχει καλή σκιά, στάζει από πάνω κάτι σαν μελάσσα να πούμε, κάτι αράχνες μαζεύεται, υπάρχει βρωμιά μεγάλη, μεγάλη βρωμιά. Ούτε κάνουν κάτι, ούτε μια πεντόμωση, ούτε κάτι να τα φροντίσουν και παραμένουν έτσι χρόνια. Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Δεν... Κατεβαίνουν κάτω, είναι μη ελεγχόμενες και είναι ήδη και τα πεζοδρόμια εδώ, ειδικά στο κομμάτι αυτό της Αλεξάνδρου Σβόλου, πάρα πολύ άσχημα, με πολλές ατέλειες και όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλη βρωμιά. Γενική απέτηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βιολογική καταπολέμηση του εντόμου που καταστρέφει τις φτελιές. Ενώ η πρωτοβουλία της γειτονιάς της Βόλου τονίζει με νόημα προς πάσα κατεύθυνση: θα μας βρείτε στα δέντρα. Ανάσες δροσιάς αναζητούν κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο πλέον στις παραλίες της Χαλκιδικής Πολύ Θεσσαλονικής. Η Καλυθέα αποτελεί, αν μη τι άλλο, βασικό προορισμό για αρκετούς επισκέπτες και λουόμενους. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τον μπάνιο τους, τον καφέ ή και το φαγητό τους. Με τους καταστηματάρχες να τονίζουν ότι η τουριστική κίνηση αναμένεται να αυξηθεί από τις 10 Ιουλίου και μετά. Τότε μάλιστα αναμένεται και ένας μεγάλος όγκος ξένων επισκεπτών. Ο καύσωνας δεν λέει να μας αποχαιρετήσει και ο υδράργυρος είναι καθημερινά στα ύψη. Η ζέστη στην πόλη ανυπόφορη. Οπότε, τι καλύτερο για τους Θεσσαλονικείς να επισκεφτούν τις παραλίες της Χαλκιδικής για ανάσες δροσιάς, μπανάκι, βουτιές, καφέ και φαγητό, μακριά από τους τρελούς ρυθμούς της συμπρωτεύουσας. Το διασκεδάζουμε, φίλε μου. Ο κόσμος χρειάζεται λίγο ξεκούραση, λίγο διασκέδαση. Έτσι τη βρήκαμε κι εμείς λίγο ελεύθερο χρόνο και ήρθαμε σήμερα να πιούμε το καφεδάκι μας, τη βουτιά μας. Καλυθέα, ολέ, γουστάρουμε. Επειδή η Θεσσαλονίκη δεν αντέχεται τώρα. Είναι καλύτερα να είμαστε εδώ παρά στη Θεσσαλονίκη. Πολύ απλά. Αν μπορούμε να είμαστε. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Κόσμο έχει πολύ. Ευχαριστημένοι, ζέστη έχει. Όλα τέλεια. Η παραλία της Καλυθέας αποτελεί κάθε χρόνο ιδανικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Άλλοι για διακοπές, κάποιοι για μονοήμερη απόδραση, ορισμένοι για Σαββατοκύριακο, αρκετοί αμέσως μετά τη δουλειά πηγαίνουν για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και ξενιασιάς. Ηρεμία, χαλάρωση, ό,τι χρειαζόμαστε. Όχι, είμαστε δεύτερη μέρα. Όχι, όχι. Θα φύγουμε το απόγευμα. Μετά από τη δουλειά είναι ό,τι πρέπει εδώ πέρα. Παιδιά, πραγματικά θα δουλεύω κι εγώ. Εσείς δεν βλέπω να βουτάτε. Πήραμε πάρα πολύ καλά. Τώρα ευτυχώς θα αλλάξει και αυτό με το ωράριο, θα είμαστε πιο άνετα. Εδώ διέγεται την περιοχή κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι, βέβαια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα τώρα με τις αποστάσεις και με όλα αυτά που γίνονται. Όπως λένε, ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς να ξεφύγει από την πολύμινη καραντίνα λόγω του κορονοϊού και η επίσκεψη στις παραλίες της Χαλκιδικής για μπάνιο και δροσιά ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ωστόσο, η κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές είναι διαφοροποιημένη, καθώς στηρούνται στο ακέραιο τα μέτρα προστασίας με τις απαραίτητες αποστάσεις. Επέστρεψε, αλλά πάλι με τα μέτρα που πρέπει. Τηρεί τα πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Προσέχει την υγεία του αυτό. Δεν έχει κάτι. Πώς περνάς εδώ? Ωραία, μόνο που είσαι στη θάλασσα και χαλαρώνεις, δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν σε νοιάζει κάτι άλλο. Τα μέτρα τηρούνται βάσει νόμου όπως είναι, κανονικά. Με απόσταση, μάσκες, εξαιρετικό μέρος εδώ, καλός κόσμος. Νιώθουμε ασφαλείς, αλλά έχουν γίνει όλα με βάση το κορονοϊό, όλο το σύστημα και αυτό είναι λίγο κάπως για μας τους νέους. Οι καταστηματάρχες στην Καλυθέα βλέπουν δειλά-δειλά την κίνηση να αυξάνεται στην περιοχή, όμως δεν μπορούν να αισθάνονται μέχρι στιγμής απόλυτα ικανοποιημένοι. Βλέπετε, ελαιομέτρων, δεν μπορούν να υποδεχθούν τόσο στις παραλίες όσο και στα καφέ ή τις ταβέρνες τους, τους πελάτες που θα επιθυμούσαν. Ενώ, ας πούμε, είχε μια δυναμική 100 στα πλώστρες, τώρα έχει 50 σε κάθε επιχείρηση.
Επομένως εδώ πέρα περιμένουν ουρά και όλοι με ραντεβού για να κάνουν μπάνιο. Είναι λίγο πρωτόγνωρο αυτό. Δημιουργείται ένα θέμα ότι βέβαια, τηρούνται οι αποστάσεις, όλες οι επιχειρήσεις το κάνουν αυτό. Ούτως ή άλλως αυτές είναι οι οδηγίες, αλλά από την άλλη μεριά όταν θέλουν να κάνουν όλοι Σαββατοκύριακο μπάνιο και έρχονται όλοι στην θάλασσα και τους λες περίμενε στην αναμονή, τα πράγματα δυσκολεύουν. Το εξαπλώστερος μας από ό,τι βλέπετε έχουν τα κατάλληλα μέτρα. Κοιτάμε πάρα πολύ και το εστιατόριό μας, γιατί εκεί πρέπει να τηρηθούν τα περισσότερα μέτρα, ρε παιδί μου, έχεις σε περισσότερο επαφή με τον πελάτη, οι σερβιτόροι και τα παιδιά που είναι πάνω. Αυτό που τονίζουν είναι πως η κίνηση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο δεκαήμερο, οπότε και επίκειται η άφιξη μεγάλου αριθμού ξένων τουριστών στην περιοχή, που θα τονώσει σημαντικά τον τζίρο τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας ακολουθεί στη συνέχεια αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.